έχουμε θέμα παραβατικότητες με συμμορίες που δουν σαν για μια ακόμη φορά δικαιωνόμαστε με τα αλλεπάλληλα κρούσματα εγκληματικότητας και μάλιστα τους τελευταίους μήνες της επίθεσης συγκεκριμένων συμμοριών σε ανήλικα παιδιά, παιδιά των σχολείων. Ευτυχώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε εν μέρη αυτό τον καιρό και υπάρχουν και κάποιες συλλήψεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται περιστασιακά. Όποτε έχουμε γεγονότα και όποτε έχουμε εγκληματικές ενέργειες, να παρουσιάζεται κανένα περιπολικό, να παρουσιάζονται κάποιοι μοτοσυκλετιστές και μετά από μια εβδομάδα να εξαφανίζονται. Και βέβαια, επιτέλους πρέπει να σταματήσουν τα ρουσφέτια, και το λέω επίσημα και δυνατά. Μέσα από τα ρουσφέτια αφαιρούν δυναμικό, στελεχειακό δυναμικό από τα αστυνομικά τμήματα από μάχημες θέσεις και τους μεταφέρουν στο αστυνομικό μέγαρο και στο Υπουργείο. Και είναι αποδεκατισμένα τα αστυνομικά τμήματα. Πρέπει να υπάρξει στελέχωση των αστυνομικών τμήματων και διάθεση εξοπλισμού περιπολικών, μοτοσυκλετιστών και πεζών περιπολιών. Έτσι μόνο μπορούμε να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας και την προστασία των πολιτών, των ανήλικων παιδιών, των γυναικών. Υπάρχουν σπήρες οι οποίοι στοχεύουν σε ανήλικα. Ναι. Τι σπήρες είναι αυτές και γιατί, γιατί τα παιδιά? Δεν μπορώ εγώ να ξέρω τι σπήρες είναι αυτές. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες έχει συλλάβει δύο ομάδες από αυτές και τις έχει παραπέμψει στην ανακριτική και στη δικαστική διαδικασία. Γιατί τα παιδιά, γιατί επιτίθεται σε παιδιά? Επιτίθεται, κλέβουν τα κινητά, κλέβουν το πορτοφόλι, κάποια άλλα ρολόγια κτλ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις κινηθήκανε και με ξυλοδαρμό που οδήγησε συγκεκριμένο ανήλικο παιδί στο χειρουργείο που του σπάσανε τη μύτη και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πήρανε και από το ρουχισμό τους. Δηλαδή σχεδόν αφαιρέσανε το σύνολο του ρουχισμού. Εύκολο στόχος, ναι. Ναι, τα μικρά, τα παιδιά των 13, των 15 χρόνων, αν είναι και απομονωμένα, αν είναι μόνα τους, είναι εύκολο στόχος σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπου ομάδες 4-5 ανθρώπων επιτίθενται και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ, Δημαρχέ. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα ευχαριστώ πολύ.